δεν θέλησε να μπει σε διάλογο και έτσι έκλεισε το τηλέφωνο. Πάμε να δούμε το σχετικό απόσπασμα και να προχωρήσουμε. Αστείο. Ναι. Δεν γνωρίζετε τα γεγονότα, κύριε Παπαδοπούλου. Όχι, απλά θέλω να ρωτήσω. Γιατί είστε με να απαντήσω. Ναι, ναι, σας ακούω. Κοιτά συνέδριο. Το Δημοκρατικό Κόμμα χτες του γραφείου έχει ήδη προκηρύξει εκλογικό συνέδριο. Η κυρία Παπαδοπούλου, επί 21 χρόνια καταστρατηγώντας όλες τις πρόνοιες του καταστατικού, δεν έχει κάνει συνέδριο της Γοδίκ. Η δικτάτορα της Γοδίκ όμως την αποκαλούν οι γυναίκες της Γοδίκ. Κύριε Αντωνιάδη, εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε τι γίνεται στο εσωτερικό της Γοδίκ. Παρακαλώ. Ναι. Το Δημοκρατικό Κόμμα. Να βγει η Γοδίκ αν θέλει να τα πει ίδια. Δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό που λέτε. Κύριε Αντωνιάδη, δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό που λέτε. Να βγει η Γοδίκ και να δηλώσει από μόνη τη. Και δεν λαμβάνει μισθό η κυρία Παπαδοπούλου εκ της θέσεως της από τη Γοδίκ, νομίζω. Δεν έχει κάνει εκλογικό συνέδριο. Μάλιστα. Η ίδια της η επιτροπή ήρθε στον πρόεδρο του Δημοκρατικού μας πριν από ένα χρόνο και απαιτούσα συνέδριο και δεσμεύτηκε ότι θα κάνει. Και δεν τρέπεται να προσβάλλει τώρα τον κόσμο του Δημοκρατικού Κόμματος για Αντιγόνη Παπαδοπούλου. Μάλιστα. Λοιπόν. Δεν δέχομαι προσβολές στον κόσμο του Δημοκρατικού Κόμματος από κανέναν, όποιος νομίζει ότι είναι. Σε εσάς απευθύνονται τα πείρα, όχι στον κόσμο. Σε εσάς απευθύνονται τα πείρα, ότι δεν τηρήσατε τις διαδικασίες για τόπο, χρόνο και καταγραφή των κατηγοριών στην ολότητά τους. Αυτό είναι παράτυπο, λέμε. Οπότε χτε το πειθαρχικό όπως προσεκλήθη να ακούσει και τα δεδομένα και τις κατηγορίες. Μάλιστα. Λοιπόν, μείνετε στη γραμμή, επειδή θέλει να απαντήσει η κυρία Παπαδοπούλου. Δεν από τη θέλω να πω σε διάλογο με την κυρία Παπαδοπούλου. Θέλει να δώσει. Ακούστε τη μόνο αν θέλετε. Ακούστε τη για το θέμα της Γοδίκ. Κύριε Σοκράτους, με απόλυτο σεβασμό, ναι. Εγώ θα κλείσω τη γραμμή. Δεν συζητώ με την Αντιγόνη Παπαδοπούλου. Μη συζητήσετε. Ακούστε τη μόνο μια απάντηση για το θέμα της Γοδίκ. Θέλω να την ακούσω. Ναι, θέλει μόνο να απαντήσει. Σεβαστό το δικαίωμα. Μας ενδιαφέρει εμάς να την ακούσουμε, κύριε Αντωνιάδη, επειδή εκτοξεύσατε μια κατηγορία. Μπορώ να αποδεσμευτώ. Ναι, ακούστε. Αν θέλετε, αποδεσμευτείτε, αλλά ακούστε την απάντηση. Αποδεσμευτείτε, ναι. Σας αποδεσμεύω εγώ. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, κύριε Παπαδοπούλου. Αυτό είναι το νέο ήθος του Δημοκρατικού Κόμματος. Ναι. Αυτός είναι ο υβριστής. Έχει χρησιμοποιήσει επίθετα κοσμητικά και πραγματικά είναι ανήσυχο. Ζητώ από το Δημοκρατικό Κόμμα εδώ και χρόνια να μου δώσουν τα μητρώα της Γοδί και να κάνουμε συνέδριο. Και ορισμένες αλλαγές που είχαμε κάνει να επικυρωθούν. Μάλιστα, λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στο Δίκο. Θα περιμένουμε να δούμε και τις περαιτέρω εξελίξεις που θα έχουμε. Λοιπόν, όπως είπαμε, εκεί στο Προεδρικό παραμένει η Νατάσα Χριστοφόρου. Θα δούμε αν θα έχουμε εξελίξεις όσον αφορά το νέο Υπουργικό. Πάντως, έχουμε μια κάρτα με πολύ έτσι ενδιαφέροντα στοιχεία όσον αφορά τις αποζημιώσεις που λαμβάνουν οι Υπουργοί φεύγοντας, αφήνοντας το χαρτοφυλάκιό τους.